μας λέει, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σαράκης, μας λέει πως υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα και βίντεο που αποδεικνύουν εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα. Αυτό μας λέει. Αποδεικνύονται οι ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Το FBI δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση και μας λέει ότι κάποια από τα 10 πρόσωπα, χωρίς να μας λέει πια βέβαια, που εμπλέκονται στην ελληνική δικογραφία, αναφέρονται με αποδείξεις και στην έρευνα του FBI. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, αν έχετε την καλοσύνη να μας απαντήσετε. Οι δημοσιογράφοι εκεί, οι ΗΠΑ με αυτή την υπόθεση, που φαντάζομαι ότι και εκεί ακούγεται πολύ και έχει πάρει διαστάσεις. Τώρα ναι. Έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση της χώρας μας, διότι εδώ κάποιοι κατηγορούν 2 πρώην πρωθυπουργούς και 8 πρώην υπουργούς ότι χρηματίστηκαν από την Οβάρτης. Ασχολούνται καθόλου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ με αυτή την υπόθεση και αν ασχολούνται, αν έχετε εικόνα. Έχω, ναι. Έχετε εικόνα. Βεβαίως, και η Washington Post και η New York Times. Αναφέρονται σε πρόσωπα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αναφέρονται στην έρευνα. Αναφέρονται δηλαδή τα πρόσωπα που παίζουν εδώ σε εμά. Βεβαίως. Δηλαδή στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Πικραμένο, στον κύριο Σαλμά, ας πούμε, στον κύριο Λοβέρδο. Υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Είναι το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό που μας είπατε εσείς εδώ στην εκπομπή απόψε, ότι υπάρχουν κασέτες και με μαγνητοφωνήσεις. Όχι, και μαγνητοφωνήσεις. Ναι. Το λένε στην Αμερική, ότι τα έχει το FBI αυτά. Το FBI είναι ποτέ να λέει τι έχει. Το FBI να ξέρει πώς λειτουργεί. Όχι, λέω οι δημοσιογράφοι. Ένα λεπτό, να το εξηγήσουμε. Τι κάνουν από την έρευνα. Γιατί σας κάνει εντύπωση, και να σου πω και τι σημασία έχει η διαρροή. Ναι, ναι. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, όταν κάποιος καλείται ως ύποπτος, είμαστε υποχρεωμένοι να του παραδώσουμε τη δικογραφία και μετά να απολογηθεί. Στην Αμερική συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Σε ανακρίνουν χωρίς να γνωρίζεις τι έχουν οι αρχές. Δηλαδή σε ρωτάνε, ο κύριος Σαράκης εμφανίστηκε στην τηλεόραση μαζί με τον κύριο Λιάτσο. Εμφανιστήκατε. Αν λοιπόν απαντήσω όχι, δεν μου λένε τίποτα. Πάνε στο επόμενο. Πάνε στο επόμενο. Μάλιστα. Και όταν τελειώνει η διαδικασία, τότε λένε. Εκεί μας είπες ψέματα, να το αποδεικτικό στοιχείο. Εκεί μας είπες ψέματα, να το αποδεικτικό στοιχείο. Σε κατηγορούμε, είσαι ένοχος για αυτά. Και τότε ξεκινά μια άλλη διαδικασία που είναι το εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δηλαδή, τι κάνουν, κρατούν το πλεονέκτημά τους οι αρχές να έχουν γραφτεί τα αποδεικτικά στοιχεία, να σε ρωτάνε ώστε να βλέπουν αν λες την αλήθεια. Γι' αυτό και η διαρροή έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την Αμερικανική. Δηλαδή, η Νοβάρτης πληροφορήθηκε μέσω αυτού του κομματιού που πήγε στην Ελληνική Βουλή τι γνωρίζει το FBI. Αυτό είναι σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο σοβαρό έγκλημα κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης, γιατί στρέφεται κατά των συμφερόντων της η διαρροή αυτή. Ένα τελευταίο ερώτημα. Το καταλάβατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Και με ρωτάτε ότι θα πάει το FBI να πει στους δημοσιογράφους τι στοιχεία έχει για την Οβάρτες και τι τους παρέδωσαν οι μηνυτές. Η Αμερικανική δικαιοσύνη θα μηνύσει τους εδώ εισαγγελείς. Εγώ θα σας ρωτάω. Δεν ξέρω να τους μηνύσει. Ακούστε, θα διακόψει συνεργασία όμως. Μην είστε τόσο σίγουροι. Καλά, εκτίμηση θα κάνω. Έχω δικαίωμα να κάνω μια εκτίμηση. Θέλω να τον ρωτήσω τον άνθρωπο κάτι. Κύριε Σαράκη, μερικά ερωτήματα μπορεί να τα θεωρείτε και αφελή. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε μέσα στην καρδιά της υπόθεσης. Οπότε δικαιολογούμαστε. Εγώ μπορεί να κάνω και λάθη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αν θέλετε, απαντάτε. Οι τρεις που έχετε εσείς πελάτες έχουν σχέση άμεση με την Οβάρτης ή είναι κάτι άλλο. Αν θέλετε, απαντάτε. Είχαν κέρια πόστα. Στην Οβάρτης. Στο διοικητικό μηχανισμό της Οβάρτης. Είχαν κέρια απόσταση στο διοικητικό μηχανισμό της Οβάρτης. Έρχομαι στον κύριο Σαλμά να τον δούμε τον κύριο Σαλμά. Ο Μάξιμος Σαράφης, προστατευόμενος μάρτυρας, είναι ένας από τους τρεις εδώ, στις 22 Ιανουαρίου. Όχι δική μου, έτσι να το διευκρινίσουμε. Όχι δική σας, καμία σχέση. Στις 22 Ιανουαρίου, φίλες και φίλοι, τώρα αναφέρθηκε και στον κύριο Μάριο Σαλμά, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Τα λέω καλά. Πρώην αναπληρωτή Υπουργός Υγείας. Ο πρώην λοιπόν υπάλληλος της Νοβάρτης, που έχει το ψευδώνυμο τώρα Μάξιμος Σαράφης, λέει: στη συνέχεια των όσων έχω καταθέσει, σας αναφέρω πως όταν αρμόδιος για το φάρμακο ήταν ο αναπληρωτής υγείας Μάριος Σαλμάς από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, ένα χρόνο, ο αντιπρόεδρος της Νοβάρτης Ελλάς Κωνσταντίνος Φρουζής ζήτησε από τον Εμμανουήλ Βουλκίδη, ο οποίος την περίοδο εκείνη έκανε το ξέπλυμα των χρημάτων από τα μαύρα ταμεία της Οσάνο εταιρείας, ποσό 120.000 ευρώ για να δωροδοκίσει τον Σαλμά, προκειμένου ο τελευταίος να μην προβεί σε δραστικές μειώσεις τιμών των φαρμάκων της εταιρείας κατά πέτηση της Τρόικας.
Παρά τις κάποιες αντιδράσεις του Βουλκίδη σε σχέση με το ύψος του ποσού και ειδικότερα για το ποσό που θα παρακρατούσε ο ίδιος ως φόρο για τις εταιρείες οχήματα ξεπλήματος που διαχειρίζονταν και ως αμοιβή, τελικά ο Φρουζής έλαβε το ποσό των 120.000 ευρώ και ισχυρίστηκε στους υπευθύνους της εταιρείας ότι το παρέδωσε στο Σαλμά. Πλην όμως, η Νοβάρτης Ελλάς δεν ήταν ικανοποιημένη από τις μετέπειτα υπηρεσιακές ενέργειες του συγκεκριμένου Υπουργού Σαλμά όσον αφορά στις τιμές των φαρμάκων και γι' αυτό το λόγο ο Φρουζής προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά παρακάμπτοντας τον Υπουργό. Περί τα τέλη του 2012, υπό το μανδύα του Προέδρου του ΣΦΕΕ, όντως συνάντησε τον Πρωθυπουργό, ο Φρουζής, ενώ λίγο αργότερα συνάντησε τον Πρωθυπουργό μαζί με τους τότε Υπουργούς Οικονομικών Στουρνάρα και Μηταράκη και ο τότε Πρόεδρος της εταιρείας Σκρό Έκεμ Χούκες, ένα περίεργο όνομα. Προφανώς η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι οφειλές του δημοσίου έναντι της Νοβάρτης Ελλάς και προφανώς το Harvard Project έγινε και για τον ίδιο λόγο. Να σταματήσω εγώ εδώ να πούμε αυτό που με αφορά, για να μην χαθούμε. Γιατί από μία παράγραφος. Μία παράγραφος, ναι. Είναι και τελειώνω. Ναι. Σε σχέση με τον αναπληρωτή Υπουργό Σαλμά, κυκλοφορούσε στην αγορά η φήμη ότι είχε σαν μέθοδο ο Σαλμάς να ρίχνει υπερβολικά τις τιμές των φαρμάκων, προκειμένου εν συνεχεία οι εταιρείες να αναγκάζονται να τον προσεγγίζουν με παράνομο τρόπο, ώστε να επαναφέρει τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Αυτά λέει ο συγκεκριμένος μάρτυρας, ο οποίος είναι προστατευόμενος και έχει το ψευδώνυμο Μάξιμος Σαράφης. Θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, να ρωτήσω εγώ. Ρωτήστε τον κύριο Φίλιπ. Λέει και για κάτι πενιντάρικα. Λέει ότι είχε στην τσέπη του σακακιού του. Ότι του βάλανε 120.000 ευρώ. Μα τόσο λιγδιάρι σου, ρε φίλε, ούτε 2.000 ευρώ. Πώς να χωρέσουν πενιντάρικα στην τσέπη σε 100, 10, 20. Ρωτήστε τους νομικούς αν αυτό αποτελεί μαρτυρία, κύριε Φίλιπ. Όχι. Πού δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα και σας θυμά. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι. Τι να κάνουμε, λέει, το στην πιακουγότανε στην πιάτσα, ό,τι και λοιπά, δεν είναι αυτά. Λοιπόν. Ναι, εγώ θέλω να απαντήσετε κι εσείς επί της ουσίας, κύριε Σαλμά. Λοιπόν, ακούστε. Ξέρετε ποια είναι η απορία μου. Ναι. Σας πω το εξής. Θα σας απαντήσω εγώ, αλλά... Θα απαντήσετε, ακούστε. Ναι. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί υπουργοί υγείας ή αναπληρωτές κτλ. Δεν τους έχει βάλει όλους μέσα η Νοβάρτης και μιλάω για την επίμαχη περίοδο 2006-2015. Για παράδειγμα, ο κύριος Μάκης Βορύδης, υπουργός υγείας, δεν είναι μέσα σε αυτή την ιστορία. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση στους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Γιατί, ας πούμε, επελέγει ο Σαλμάς, ο Γεωργιάδης, ο Λοβέρδος και δεν επελέγει ο Βορύδης, ο Παπαδόπουλος και ο Φίλης. Λοιπόν, παρακαλώ. Να δούμε λοιπόν το τι λέει ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρουμε και που το λέει ατεκμηρίωτα, χωρίς κανένα στοιχείο, με φήμες, είδα, είπε, άκουσα. Αυτό λοιπόν δεν είναι σοβαρό στοιχείο, ούτε καν να ασχοληθώ μαζί του. Όμως έχει σημασία αυτό που είπε ο κύριος Σαράκης στο διάλειμμα. Να δούμε τι έκανε ο καθένας για την πατρίδα. Δηλαδή, αν λέει αυτός ο μάρτυρας, ας πούμε, ότι εγώ κατέβαζα επίτηδες στις τιμές, τι είναι οι τιμές να τις κατεβάζεις? Οι τιμές βγαίνουν με μια αγορονομική διάταξη που καθορίζει τους κανόνες. Να σας πάρω λοιπόν πόσα πράγματα μπορούσα να μην είχα κάνει. Πρώτον, όταν ανέλαβα, πήγα να βγάλω τιμές φαρμάκων. Επειδή οι τιμές έβγαιναν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και μόλις είχαν έρθει στο Υπουργείο Υγείας λίγο πριν από μένα, δεν υπήρχε σύστημα που να βγαίνουν οι τιμές στον ΕΟΦ με κάποιο τρόπο που να μπορώ να τις υποστηρίξω. Το άλλαξα. Πολεμήθηκα γι' αυτό. Αυτό ζημίωσε πόσο, θα σας το πω τώρα. Δεύτερον, για να βγάλω αυτό το δελτίο τιμών, οι υπηρεσιακοί μου δεν συνεργάζονταν. Έμαθα ότι ο Νοβάρτης πλήρωνε ταξίδια τους. Διέταξα πόρισμα και τους βρήκα να τους πληρώνει τα ταξίδια για να μπορώ να ελέγξω την αλυσίδα από κάτω. Τρίτον, έπρεπε όταν έβγαζα δελτίο τιμών να εφαρμόσω τον νόμο. Τι λέει ο νόμος? Έλεγε ότι τα φάρμακα τα πρωτότυπα χάνουν την πατέντα τους όταν πέφτουν κατά 60% η τιμή τους, όταν χάνουν την πατέντα τους. Όταν πήγα να ρωτήσω τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, πέστε μου, πότε λήγουν οι πατέντες αυτών των 12.000 φαρμάκων που είναι στα δελτία τιμών, μου είπε, εμείς δεν έχουμε τέτοια βάση. Αναρωτήθηκα πώς θα εφήρμοζα τον νόμο. Τι να κάνω. Υιοθέτησα κοινοτική οδηγία που τιμολόγησα χωρίς να το προβλέπει ο νόμος, με ρίσκο δικό μου, με το data protection, δηλαδή με το πότε λήγει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και έτσι μπόρεσα και έβγαλα, όταν λέω βγήκαν, η Επιτροπή Τιμών τις έβγαλε,
Εγώ βγάζα αυτά που σας λέω, τους κανόνες, βγήκαν από την πατέντα 200 φάρμακα. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο που σας είπα? Στο πρώτο μου δελτίο τιμών, τον Οκτώβριο 24 του 2012, 550 εκατομμύρια εξοικονόμηση για τον ΕΟΠΗ. Μείωση του τζίρου των εταιριών όλων. Ρώτησα τον κύριο Χάλαρη, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τι συνδίκα. Γιατί ήθελα πάντα οι αποφάσεις μου να ζυγίζονται στην αγορά. Πόσο για κάποιες εταιρείες, 5-6 ενδεικτικά, πόσο επηρεάστηκε ο τζίρος τους? Μου απαντάει. Για την Οβάρτης, κύριε Υπουργέ, ο τζίρος της με τις νέες τιμές πέφτει 30%. Δεν είναι όμως η ζημιά που έκανα στην Οβάρτης εσύ και εμένα. Έπαθαν όλες οι εταιρείες, γιατί ήθελα να προστατεύσω τον ΕΟΠΗ, την ασφαλιστική εισφορά, τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Από αυτό το 30% που έχανε η Οβάρτης στην Ελλάδα, σε 18 χώρες επηρεάζονταν ο τζίρος της, οι τιμές της. Γι' αυτό σας είπε ο κύριος Σαράκης, ήμουν το υπαριθμόν πρώτο θέμα στα κεντρικά headquarters της Νοβάρτης. Και όταν τα έκανα αυτά, έβλεπα. Επειδή έριχνα τις τιμές των φαρμάκων, συνολικά τις έριξα 23,5%, ναι, ναι, εξοικονομώντας 1,5 δισεκατομμύριο από αυτή την περιβόητη δαπάνη που ήταν 5,2 δις, λέμε το 9, αλλά σήμερα είναι 2, κάποιος τη μείωσε. Άρα είναι μέρος του προβλήματος, της λύσης του προβλήματος. Κύριε Σαρμα, απαντήστε μου στο εξής. Όχι, ακούστε. Μα όλα αυτά, όταν έκανα αυτά, έπεφταν οι τιμές, παίρνανε οι φαρμακαποθήκες, θα κάνανε εξαγωγή στη Γερμανία. Έλλειψη φαρμάκων, πήγαιναν, όπως και οι μάρτυρες λένε, ναι, ναι, αφήστε να ξέρω εγώ, και λέγαν. Πληρώναμε στο Guardian και στο CNN για να λένε ο Υπουργός των Ελλείψεων. Προχωράμε παρακάτω. Όρισα Επιτροπή Διαπραγματεύσεων στον ΕΟΠΗ. Είχα καμιά υποχρέωση να ορίσω Επιτροπή Διαπραγματεύσεων? Όρισα Επιτροπή για να κάνει επιπρόσθετες μειώσεις τιμών. Με πίεζαν να βάλω νέα φάρμακα. Αυτό ήταν, το ήθελαν οι πολυεθνικές. Δεν έβαλα ούτε ένα νέο φάρμακο από καμία εταιρεία. Δεν είναι ότι τα άφησα 5 μήνες και τα έβαλα στους... Τον κύριο Φρουζή της Νοβάρτης τον γνωρίζετε? 100 φορές ήρθε στο γραφείο, τρόπος του λέγει, δεν τη θυμάμαι. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν σαν Νοβάρτης. Εκπροσωπούσε 68 πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις φαρμακευτικές. Ήταν μόνος στο γραφείο ή με άλλους από το Διοικητικό Συμβούλιο? Πάντα με το Συμβούλιο, το Διοικητικό. Πάντα με το Συμβούλιο. Προσέξτε, θα σας ρωτήσω κάτι σημαντικό. Ναι, ναι. Τέτα τέτ συνάντηση με τον κύριο Φρουζή έχετε ποτέ κάνει? Ακούστε, στο Υπουργείο Υγείας, ναι, για 3 ημέρες καλέσαμε όλες τις εταιρείες, τις 68 του ΣΦΕ, για να δούμε αν είχε πρόθεση καμία να φύγει από τη χώρα, όπως υπήρχαν φήμες με τη μεγάλη πτώση των τιμών ότι θα πέσαιραν φάρμακα. Όλες μου τις επαφές τις έκανα έχοντας εξ αριστερών μου την κυρία Γιώτα Λίτσα, διευθύντρια φαρμάκου του ΕΟΠΗ, και εκ δεξιών μου την κυρία Βάρσου, υπάλληλο υπηρεσιακή της διεύθυνσης φαρμάκου του ΕΟΠΗ. Και ο στόχος μας και η κουβέντα μας είναι πώς θα παίρνουμε επιπρόσθετες διαπραγματεύσεις μέχρι να οριστεί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Ποτέ λοιπόν δεν είδατε τέτοια. Παρεπιπτόντως. Ναι. Παρεπιπτόντως. Εσείς... Δεν υπάρχει συναλλαγή με το. Ακούστε. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω αν βρεθήκατε ποτέ εσείς και ο κ. Φρουζής μόνο. Όχι. Ποτέ. Όχι. Υπάρχει στο γραφείο εκεί που είχατε στο Υπουργείο. Υπήρχε ένα μικρότερο γραφείο δίπλα στο γραφείο. Όχι, δεν υπήρχε. Κάνατε συναντήσεις. Θα σας το πω. Όχι. Καταγράφεται στην δικογραφία. Ναι, να σας το πω. Το λέω και για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Εγώ είχα τη. Λέει η δικογραφία ότι δίπλα στο γραφείο του κ. Σαλμά υπήρχε ένα μικρότερο γραφείο. Όπου έκανε τα ραντεβού του με τον Φρουζή. Δεν λέει αυτό, να σου πω τι λέει. Λέει ότι ο κύριος Σαλμάς είχε ένα δεύτερο γραφείο, ναι, στο ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Μπράβο. Όπου εκεί κάνατε, λέει, τα μυστικά ραντεβού. Όχι, κανένα μυστικό ραντεβού. Κάπως έτσι λέει. Εγώ είχα εγκατασταθεί το πρώτο τετράμινό μου εκεί. Το ξέρουν όλοι όσοι μ' ακούνε, υπάλληλοι του ΕΟΠΗ σήμερα, και μπορούν να σας το βεβαιώσουν. Ναι, ναι. Εκεί είχα φτιάξει το γραφείο μου και εκεί κοιμόμουν. Είχα ένα ρατζάκι και κοιμόμουν. Άρα δεν κάνατε γιατί ήρθες, γιατί ήρθες σε... Ακούστε, εγώ είχα την ευθύνη του ΕΟΠΗ. Ναι, ναι. Σας θυμίζω ότι ο ΕΟΠΗ φτιάχτηκε 1η-1η του 2012 και ο νόμος έλεγε από 1η-7η ερχόταν στον Υπουργό Υγείας, έφυγε από τον Υπουργό Εργασίας. Άρα σε 10 μέρες από όταν πήγα, ναι, έπαιρνε έναν οργανισμό που από την σύστασή του είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Πείτε μου κάτι. Όχι, και θα σας πω. Εφόσον τα καταφέρατε τόσο καλά, ναι, και εποφελία του ελληνικού λαού, μειώσατε τη φαρμακευτική δαπάνη. Ο Σαμαράς γιατί σας έδιωξε? Εντάξει, είχαν και άλλοι υπουργοί να πάρουν. Δηλαδή, μισό λεπτό, μόνο εγώ θα δοκιμάσω. Άμα έχεις ένα πετυχημένο υπουργό, που σου εξοικονομεί χρήμα του φορολογούμενου Έλληνα, τον διώχνεις, τον αλλάζεις. Ήθελα να δοκιμάσω. Εδώ συμβαίνουν δύο τινά. Όχι, ή ότι ο Σαλμάς κάπου είχε κάνει λάθος και το ήξερε ο Σαμαράς,
ή ότι πιέστηκε ο Σαμαράς από τρίτους για να διώξει τον Σαλμά. Όχι. Δεν είναι πάντα δύο πράγματα συμβαίνει. Να σας πω κάτι. Φύγαμε και οι τρεις. Ακούστε. Μα αλλάζει μια πετυχημένη ηγεσία Υπουργείου. Θα σας πω κάτι. Δεν το κατάλαβα. Ο Πρωθυπουργός είχε μια τακτική που δεν αποδεικνύει αυτό που λέτε. Άλλαζε και όλο τη σύνθεση του σχήματος στο Υπουργείο. Δηλαδή, στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί δεν κρατούσε τους ικανούς και να διώξει τους αναπτύξεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως άλλαζε τρεις τριάδες. Δεν κράτησε έναν και έδιωξε έναν. Άλλαξε και την πρώτη τριάδα και τη δεύτερη τριάδα και έβαλε μια τρίτη τριάδα. Ένα ερώτημα. Άρα αυτό δεν αποδεικνύει. Νομίζω ότι είναι κέριο. Μάλιστα. Μας λέτε ότι είστε πάνλευκος. Δεν έχετε πάρει ευρώ. Αντιθέτως, όχι μόνο δεν έχετε πάρει ευρώ, σας στοχοποίησε Νοβάρτης και κατάφεραν τελικά, δεν ξέρω ποιος κατάφερε, συνομότησε το σύμπαν και ο Σαμαράς σας έδιωξε. Σήμερα, ερχόμαστε το 2018. Εφόσον είστε πάνλευκος και δεν φοβάστε τίποτα, βγαίνετε στη τηλεοράση, κάνετε δηλώσεις κτλ. Και μπράβο σας. Ναι, γιατί και... δεν παρετήστε από την προστασία του νόμου και να πάτε στη δικαιοσύνη. Αύριο το πρωί και πήγα. Να παραιτηθείτε. Δεν και μπορεί. Όχι, δεν όχι μπορεί. Πήγα. Ναι. Πήγα. Κύριε, κύριε Λιάτσο, πήγα. Πήγατε. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό. Πρώτος... Για πείτε. Μα είμαι ο πρώτος που κατέθεσα στην κυρία Ράικου το Γενάρη του 2017 και εισέφερα τα πορίσματά μου για να αρχίσει έρευνα. Όχι, να παραιτηθείτε από την ασυλία. Δεν παραιτούμε. Του βλέπω αύριο το πρωί. Επιτρέπετε. Βεβαίως σας επιτρέπω. Το συζητάμε. Επειδή λοιπόν εδώ εφαρμόζεται. Όχι, εμείς ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου προχθές. Για τα βλήματα με Σαδοκή Αραβία. Πάλι και εκεί λαϊκισμοί. Λαϊκισμός είναι αυτό. Βεβαίως. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί είναι το άρθρο το συνταγματικό. Υπερισχύει το άρθρο 86. Δεν μπορεί. Το άρθρο 86. Βεβαίως, το κατάπτυστο. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός. Παιδιά, δεν θέλω η Βουλή να ασκήσει τα δικαιώματα που της δίνει το Σύνταγμα. Η ποινική δικαιοσύνη τακτική να με κρίνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Σας λέω όμως κάτι σήμερα. Υπερισχύει το άρθρο του Συντάγματος. Σας λέω όμως στο λόγο της τιμής μου. Αλλά μπορούν άλλο να κάνουν. Αν βρεθεί ένα στοιχείο σοβαρό, όχι αυτές οι γελιώτες, που να πει κάτι το αντίθετο, εγώ θα παραιτηθώ από βουλευτής και θα πάω στη δικαιοσύνη. Μα δεν μπορεί. Μόνο για το ξέπλυμα. Όχι, όχι. Θα παραιτηθώ. Μπορούν. Θα παραιτηθώ από βουλευτής αλλά και θα πάω στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε. Κύριε άλλο... Σπανού. Κύριε, αν κύριε μου Λιάτσο, επιτρέπετε. Κάτι. Ένα παρακαλώ. Αν, κύριε Φίλη, αν βοηθήστε με λίγο. Ναι. Μόνο μισό λεπτό να πω. Επ' αυτού. Ακούστε. Το τελευταίο η τελευταία παράγραφος του άρθρου 86 του Συντάγματος τους δίνει το δικαίωμα. Για να μην μένει το πέπλο ότι κάτι συνέβη λόγω παραγραφής που δεν κρίθηκε επί της ουσίας, να ζητήσετε τη σύσταση ειδικής επιτροπής της Βουλής για να κρίνει αν τελέσατε ή όχι αξιόπινη πράξη. Και θα πρέπει όλοι να το ζητήσουν. Να συσταθεί η Επιτροπή. Μάλιστα. Από τη Βουλή, από ανωτά τους δικαστές, να τους κρίνει αν ετέλεσαν ή όχι αξιόπινη πράξη. Κύριε Σαλμά, ολοκληρώστε για να πάω και στις κυρίες και στους κυρίους. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, όταν έβγαζα δελτίο τιμών, όταν άλλαξε το σύστημα τιμών, κάποια φάρμακα ήταν σε κατώτερες τιμές, κάποια ήταν σε ανώτερες. Και έβαζα μία διάταξη που έλεγα αυξήσεις δεν δίνονται. Με αυτόν τον τρόπο κρατήθηκαν 280 φάρμακα, κυρίως πρωτότυπα ή off-patent των πολυεθνικών, όλων, κάτω από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Αν οι πολίτες που μας ακούνε χτυπήσουν στο YouTube «Κουρουμπλής για Σαλμά», θα τους βγάλει τι έλεγε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Τι έλεγε. 26 πρώτου του 15, την άλλη μέρα από τις εκλογές, μία μέρα πριν γίνει υπουργός. Τι είπε. Ο Σαλμάς, σε συνεργασία λέει με την Επιτροπή όλους εμάς κοινωνικών υποθέσεων, προς τιμήν του κρατούσε τις τιμές κάτω από εκεί που έπρεπε να είναι. Άρα όταν σας λέει λοιπόν ότι είχα λόγο να κάνω όλο αυτό όταν η Νοβάρτης θα είχε τη διάθεση να μας δώσει χρήματα. Ευχαριστώ κυρία Σαλμά. Κυρία Σπανό, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι να συζητήσουμε και άλλα. Καλά, δεν σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Φυσικά με ενδιαφέρει. Εντάξει, όμως, με τους πληστηριασμούς, θα την κουβεντιάσουμε κάθε μέρα. Ένα βράδυ δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Δεν με αφήσετε να τελειώσω. Ναι, πείτε μας. Λοιπόν, δεν θα πούμε για τους πληστηριασμούς. Πείτε μας. Αλλά εδώ πέρα παρακολουθούμε ένα σκάνδαλο. Ναι. Παρουσιάστηκε και από τον κύριο Παπαγγελόπουλο ότι είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων, μπορεί και όλων των χρόνων. Το οποίο, τουλάχιστον από τις δηλώσεις που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα... Μα η ζημία του δημοσίου αυτό δείχνει, ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Η ζημία του δημοσίου είναι το μόνο αντικειμενικό. Παρακαλώ. Λοιπόν, το μόνο αντικειμενικό. Αλλά μην λέμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να μην αποδειχθεί πλήρως και μπορεί να μην υπάρξουν και ποινικές και
να μην επιβληθούν τυπηνές, ας πούμε, στο τέλος. Για γιατί, αυτό, γιατί αυτό, κύριε Φίλη, θα είναι, είναι ό,τι χειρότερο για τη διαμόρφωση της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης. Να ξέρει, δηλαδή, ο άλλος, σύμφωνα με τα στοιχεία, μάλιστα, που είχε βγάλει και ο κύριος Καβαθάς από την έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ, ότι το 47,8 των πολιτών δεν μπορεί να έχει ιατρικές υπηρεσίες γιατί δεν έχει το ανάλογο εισόδημα. Και παρόλα αυτά τα εκατομμύρια κάνουν πάρτι και δεν τιμωρείται κανείς. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για την κοινωνία. Δεύτερον, υπάρχει θέμα. Σαφέστατα υπάρχει θέμα. Έχω και εγώ μπροστά μου την έκθεση του 12-13 της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το υπέγραφε ο κύριος Σούρλας, ο οποίος είπε όντως, βάζει και συγκεκριμένα παραδείγματα για φάρμακα τα οποία υπερτιμολογήθηκαν, υπολογίζουν τη δαπάνη γύρω στα 12 δις ετησίως, δηλαδή συνολικά μπορεί να είναι 120 δις η ευθύνη και συνολικά οι συνέπειες για το δημόσιο. Μάλιστα εκεί το αξιολογεί ότι αν δεν ήταν αυτά δεν θα μπαίνουμε στο μνημόνιο. Κατά τη δική μου γνώμη, στο μνημόνιο μπήκαμε, και όπως μας το είπε και ο κύριος Ντάιζερμπλουμ, για να καθαρίσουν οι γερμανικές τράπεζες, αλλά σαφέστατα μέσα στον καπιταλισμό, στην αναζήτηση και στην διεκδίκηση μεγαλύτερου καπιταλιστικού κέρδους, έχουμε τη διαπλοκή των μεγάλων εταιριών με, τα πολιτικά πρόσωπα, την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ο λαός, το κάθε λαός, έτσι, γιατί η Νοβάρτης είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο και είναι και διαχρονικό. Να προλάβω να πει μια κουβέντα η κυρία Νούκα πριν τις διαφημίσεις και μετά στον κύριο Μπουλούγο. Ναι, τελειώνω τώρα. Το ζήτημα είναι τι μέτρα πρέπει να ληφθούν από εδώ και πέρα και σαφέστατα να διερευνηθούν, να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρχουν ευθύνες. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ, εκτός από την περίπτωση του Τζοχατζόπουλου, ακόμα και στην περίπτωση του Τζίμεν, δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανείς. Και σας λέω, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Έχω ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον από τη Μάρθα, η οποία μου λέει πόσα. Ακούστε, κυρία Νούκα, να δούμε την κυρία Νούκα. Πόσα άτομα πέθαναν γιατί δεν μπορούσαν να αγοράσουν φάρμακα. Και ακούστε, κυρία Νούκα, τώρα κάτι. Εγώ είπα προχθές ότι φάρμακο στην Ιταλία που πωλείται κάτω από 5 ευρώ, επωλείτος στην Ελλάδα 400 ευρώ. Και ορισμένοι το χλέβασαν. Ο κύριος Σούρλας, λοιπόν, αυτό που είπε και η κυρία Σπανού, που έκανε από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας το 13, στις 19 Ιουνίου του 13, περίοδο που αλώνιζε η κυρία Νούκα η Νοβάρτη στην Ελλάδα, αλώνιζε κυριολεκτικά, κατατέθηκαν συγκλονιστικά στοιχεία για την έκταση της διαφθοράς. Ανάμεσα, λοιπόν, στα φοβερά στοιχεία που έβγαλε ο κύριος Σούρλας τότε, ακούστε, ραδιοφάρμακο που εισάγεται στην τιμή των 623 ευρώ, διατίθεται στους ασθενείς έναντι 3.300 ευρώ. Ενώ στη Γαλλία έκανε 1.087 ευρώ. Ναι, γιατί ήταν μονοπόλιο στην Ελλάδα, μονοπόλιο. Δεν το είπε αυτό ο κύριος Σούρλας. Προφανώς ήταν ψηλή η τιμή, αλλά ήταν μονοπωλιακό είδος. Ακούστε, και το ραδιοφάρμακο δεν μπορούσε να εισαχθεί εύκολα, ακούστε γιατί τώρα έχει χρόνο ημίσια ζωής. Είναι εύκολο να λέμε εκθέσεις. Ραδιοφάρμακο. Και το λέει για πριν από ένα περίοδο. Αλλά πρέπει όμως να λέμε. Δείξτε την κυρία Νούκα. Ραδιοφάρμακο, φίλες και φίλοι, που εισάγεται στην τιμή των 238 ευρώ. Όταν μιλάτε, περνάει ο ήχος μέσα. Θα σου το πω 100 φορές. Δεν βοηθάτε. Ραδιοφάρμακο που εισάγεται στην τιμή των 238 ευρώ. Στην Ελλάδα. Ράδιο φάρμακο και αυτό. Ράδιο φάρμακο. Διατίθεται στην Ελλάδα έναντι 3.000 ευρώ, ενώ στο εξωτερικό 1.000 ευρώ. Αυτό μας κάνει 2.000% πάνω. Ραδιοφάρμακο που παράγεται στην Ελλάδα διατίθεται στα εργαστήρια στην τιμή των 700 έως 850 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη, κυρία Νούκα, 200 με 250 ευρώ. Δεν είναι φάρμακο. Είναι ράδιο. Ακούστε, κύριε Λιάτσο. Είναι όλα αυτά. Είναι μια εταιρεία στο Λαύριο. Ναι. Που έβγαζε μόνο αυτή στην Ελλάδα το προϊόν, ακούστε, ραδιενεργό. Μιλάτε για τα ελληνικά. Ακούστε. Μιλάω και για τα εισαγόμενα. Δεν έχει χρόνο ημίσια ζωή. Ναι, αλλά μιλάμε και για τα εισαγόμενα. Ναι, είναι ραδιοφάρμακο. Όμως. Ραδιοφάρμακο. Εντάξει, άλλο το φάρμακα. Μα ραδιοφάρμακο. Άλλο το ραδιοφάρμακο που είναι ένα συνεχιστήριο. Τώρα μου θυμίσατε μια πολύ ευαίσθητη κορδί. Δεν αλλάζει διάρκεια ζωή στη Γαλλία. Σωστό. Ίδια διάρκεια ζωή. Όχι, έχει πολλέ εταιρείε στη Γαλλία. Έχει πολλέ εταιρείε. Ακούστε, η έκθεση αυτή είναι 10 μέρες πριν αναλάβω εγώ. Άρα είναι για προγενέστερη περίοδο. Αλλά σας λέω όμως για να είμαστε δίκαιοι. Κυρία Νούκα, έχετε το λόγο και ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Λοιπόν,
Επειδή τώρα έτσι μου χτυπήσατε πολύ ευαίσθητες χορδές με αυτό που είπατε. Με τα φάρμακα αυτά. Πάρα πολύ ευαίσθητες χορδές. Πριν από περίπου 9 μήνες, είχα δώσει στη δημοσιότητα εκείνο το έγγραφο με το οποίο φερόταν ένας ασθενής ότι δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του, γιατί έπρεπε ο γιατρός να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής. Συγγνώμη, το προσδόκιμο του γνήσιου της υπογραφής, τι λέω. Το προσδόκιμο λοιπόν ζωής. Και μάλιστα το είχα δώσει αυτό το έγγραφο στην πρωινή εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη. Έγινε σάλος, καλά. Κατηγορήθηκα ότι εκπροσωπούσα συμφέροντα Αμερικάνικης φαρμακευτικής εταιρείας, αδιανόητο. Και τόλμησε να το πει αυτό ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ. Και ευτυχώς έβαλε και τον κύριο Παπαδάκη μέσα και βγήκε την άλλη μέρα ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ και το διέψευσε όλο αυτό. Ευτυχώς, γιατί θα ακούγαμε και τα τρελά. Τέλος πάντων, να καταλήξω. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπόρεσε να πάρει το φάρμακο ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα για αυτό το φάρμακο και ο άνθρωπος επιβίωσε. Το, σαν και αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, κύριε Ελιάτου, τον οποίο και εκπροσωπούσα τότε, ήταν και πελάτης μου. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακα, γιατί φεύγουν από εδώ και από εκεί χρήματα, έτσι, σε γιατρούς, σε κρατικούς αξιωματούχους, όπως είπε ο συνάδελφος. Δεν ξέρω για πολιτικούς, τουλάχιστον με τη δικογραφία αυτή δεν μπορεί κάτι να βγει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεως το καλά, αντιθέτω. Δεν το συζητάμε για το τεκμήριο της αθωότητας, κύριε Λιάτσο, προς Θεού τώρα. Αλλά και αυτό το, αυτές οι καταθέσεις που έχουν πάρει. Και τι να πούμε σας πω, και το άλλο που διάβασα που τώρα. Και καλή δικηγόρος να μας εξηγεί. Να πούμε και το εξής. Όταν κάποιος είναι υποκατηγορία, δεν πρέπει να αποδείξει αυτός ότι είναι αθώος, αλλά πρέπει να αποδείξει αυτός που τον κατηγορεί ότι είναι ένοχος ο άλλος. Λοιπόν, εγώ από αυτά που διάβασα τώρα, κύριε Λιάτσο, είναι μου είπε ο τρίτος, πέμπτος, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, να υπάρχουν ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Και πέρα, αν ενισχυθούν αν ενισχυθούν αυτά με υλικό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαράκης πήγε στην Αμερική να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί τα αποδεικτικά μέσα, οι κασέτες, οι ηχογραφήσεις και τα βίντεο, εδώ πέρα, αν πήγαιναν στη δικαιοσύνη, ήταν ποινικά αδικήματα και δει εξαιρετικά σοβαρά. Και θα είχαν θέμα οι πελάτες του. Και ήταν πολύ έξυπνο να απευθυνθεί στην Αμερικάνικη. Γιατί όταν προστατεύεις το δημόσιο συμφέρον και κάνεις μια καταγραφή στην κάμερα, λοιπόν, θα βρεθείς και κατηγορούμενος από πάνω. Για κακούργημα. Για κακούργημα. Λοιπόν, τρεις διατάξεις πρέπει να αλλάξουν. Μακριά από κάμερες τότε. Κύριε Λιάτσο, λοιπόν, τρεις διατάξεις, τρεις νόμοι πρέπει να αλλάξουν. Πρώτον, εννοείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Είναι, δεν ξέρω, υπάρχει άλλο κράτος που έχει τέτοιο νόμο. Όχι νόμος. Υπάρχει. Ποιος την έκανε? Υπάρχει και ο εφαρμοστικός, κύριε φίλη. Αφήστε τον εφαρμοστικό. Και ο εφαρμοστικός υπάρχει. Είναι η διάταξη, λοιπόν, αναθεώρηση. Θέλει ξύλωμα όλο μαζί. Ξέρει κανείς, δεν ξέρω. Τα δύο κόμματα εξουσίας. Σημασία έχει ποιος το έκανε. Σημασία είναι ότι υπάρχει. Παυλόπουλος Βαρβιτσός. Λοιπόν, στο δίκτυο του χρόνο μου. Μπορώ το χρόνο μου να τον. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει ποιος το έκανε, έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα. Ακούστε λίγο, το θέμα είναι να αλλάξει. Ακόμη υπάρχει. Ένα. Πώς θα αλλάξει? Δύο. Έτσι όπως πρέπει να αλλάξει νομίμως. Με συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, κύριε φίλε, αφήστε να ολοκληρώσω. Κυρία Νούρκα, συνάδελφοι μας, δεν μπορούμε να τα λέμε. Δεν το ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει, πάντως πρέπει να αλλάξει. Ένα. Δύο. Ο νόμος για το απόρριτο, τέλος πάντων, που καθιστά όλες αυτές τις ηχογραφήσεις, τις βιντεοσκοπήσεις ως ποινικό αδίκημα, θα πρέπει σαφώς όταν αποδεικνύουν τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια αδικήματα σοβαρότατα και δει από πολιτικούς ή δημοσίους λειτουργούς ή κρατικούς αξιωματούχους, σαφώς να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, πώς φτιάξανε, να σας πω εγώ τώρα, πώς το 2014 ήρθαν και νομοθέτησαν για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, που, οι μάρτυρες δηλαδή αυτοί που μπορεί να είναι προστατευμένοι, για την προστασία των μαρτύρων. Ναι, ακριβώς, όταν καταγγέλουνε δωροδοκίες, δωροληψίες και κάποια άλλα δικήματα, τέλος πάντων, πολιτικών ή δημοσίων προσώπων ή δικαστικών. Γιατί εκεί δεν βάλανε και μία διάταξη που το ίδιο να προβλέπει για τις ηχογραφήσεις και για τις βιντεοσκοπήσεις. Άρα, δεύτερη διάταξη. Και η τρίτη διάταξη, κύριε Λιάτσο, για να λέμε να είμαστε δίκαιοι, είναι αυτή με τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Άκουγα το πρωί τον κύριο Σαράκη που έλεγε ότι η Αμερικάνικη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αυστηρή. Τι σου λέει?
Θα έρθεις μάρτυρας και θα σου παρέχω προστασία. Δεν θα μου πεις αοριστείες, θα μου φέρεις εδώ τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι αυτά που μου λες είναι αλήθεια. Αλλιώς έχεις θέμα, αλλιώς κατηγορείσαι. Εδώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τίποτα. Πάει κάποιος, φοράει την, τέλος δεν θα το πω κιόλας με την κουκούλα, τέλος πάντων ο άνθρωπος θέλει την ανωνυμία του, έτσι, και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και πώς προστατεύεται. Μην ξεχνάτε. Και πώς προστατεύεται. Από την τρομοκρατία. Άλλο είναι αυτό. Όχι. Ανέβηκε άνθρωπος απάνω στο 13ο όροφο του Χίλτον και απειλούσε να πες να αυτοκτονήσει από την απόγνωσή του. Ναι. Και τελικά τον σώσανε τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έγινε πέρσι με τον. Πέρσι. Με τον έναν που τον αναφέρει και μέσα στην Ελβετία. Ελβετό κιόλα. Ήταν Έλληνα. Έλληνα στην Ελβετία. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν. Απείλησε ένα φουντάρι από το 13ο του Χίλτον. Θα πρέπει λοιπόν. Τι έλεγε. Δεν θα φορτώσουν σε μένα τις αμαρτίες. Κύριε Λιτσογιάννη, να τελειώσω. Θα πρέπει λοιπόν και αυτή η διάταξη, και αυτή η διάταξη να αλλάξει και να αποκτήσει μια τέτοια ισχύ και σοβαρότητα, έτσι ώστε να μην έρχονται δικογραφίες και σήμερα ο κόσμος να παρακολουθεί και μην ξέρει τι γίνεται. Όχι, ο ένας είναι σκευωρία. Πρέπει να πέσει άπλο το φως στην υπόθεση. Σαφέστατα. Γιατί ακούγονται μερικές λίγες φωνές. Ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, να το μαζέψουμε το θέμα, να κάνουμε πίσω. Πρέπει να κάνουμε πίσω τώρα. Καλά τώρα. Στην υπόθεση αυτή. Είμαστε 8 χρόνια στο μνημόνιο. Στο μνημόνιο. Μισό λεπτάκι. Ακούγονται κάτι τέτοια. Το FBI θα κάνει πίσω. 8 χρόνια έχει καταστραφεί η ζωή των Ελλήνων. Από αυτά και από αυτά και θα κάνουμε πίσω. Ο τίτλος ξέρετε τι λέει, κυρία Γνώμη, διαβάστε. Θα κάνουμε, εννοούμε σαν κράτος, έτσι δεν λέω εμείς. Η υπόθεση Νοβάτζ πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος χωρίς κουκουλώματα. Κύριε Λιάτσο, θα σας πω. Για έναν άλλο λόγο. Γιατί πριν, ας πούμε, για τον κύριο Σαλμά, ο κύριος Σαράκης είπε ότι δεν περιέρχεται ο άνθρωπος μέσα στις βεντοσκοπήσεις. Αυτός ο άνθρωπος όμως τη ρετσινιά την έχει πάρει. Γι' αυτό σας λέω ότι και ο κύριος Σαλμάς όπως όλοι. Ορίστε. Θα κρυθεί και ο κύριος Σαμάς. Σας λέω, την έχει πάρει αυτοί που θα πάρουν τη ρετσινιά. Γιατί ευχαριστώ, κυρία Νούκα. Πώς αύριο θέλω να μου πείτε ένα μαγικό τρόπο πώς θα βγάλουν μέσα από την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών ότι δεν τα έχουν πάρει και ότι δεν είναι με τις μίζες. Πρέπει να αλλάξει και αυτός ο νόμος να γίνει σοβαρός. Ευχαριστώ πολύ. Μία παρατήρηση. Αμέσως είναι σημαντική. Είναι σημαντική πριν κλείσουμε. Ακούστε. Μα είναι δυνατό αυτά. Κυρία Νούκα, θα πω κάτι σημαντικό. Εμείς, ως κυβέρνηση Σαμαρά, μειώσαμε τη δαπάνη 1,6 δις συνολικά. Δώσαμε 165 εκατομμύρια το μήνα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, τα τρία χρόνια αυτά δεν έχω καμιά διάθεση κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πω. Πόσο τρέχει η δαπάνη? 230 πάλι. Φανταστείτε τώρα να πάει ένας μάρτυρας και να πει ότι ο ΤΑΔΕ έδωσε λεφτά στους τρεις υπουργούς που πέρασαν υγεία τη κυβέρνηση. Ακούστε. Ολοκληρώστε. Και να βλέπει τώρα γιατί το έδωσε, για να μην βγάλουν δελτίο τιμών ένα χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις 2 λεπτών και συνεχίζουμε με τον κύριο Βουλούκο και τον κύριο Λιτσογιάννη και μετά στον κύριο Σαράκη. Διαφημίσεις.